Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, για να δούμε να μειώσουμε λίγο τη μουσική. Λοιπόν, Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου σήμερα. Και για να δούμε ποιος γιορτάζει. Να μην ξεχάσουμε να πούμε τα χρόνια πολλά. Γιορτάζει σήμερα ο Θοδωρής, Θεόδωρος Θεοδώρα, Δώρα, Ντόρα και Πουλχερία. Θεοδόρου Μεγαλομάρτυρας του Τύρονος, Αγίων Μαρκιανού και Πουλχερίας των Βασιλέων, Άγιος Θεόδωρος Βυζαντίου. Αυτές λοιπόν είναι οι γιορτές. Οπότε θα είναι έτσι μια ωραία γιορτινή βραδιά απόψε. Έχω ετοιμάσει λίγα θεματάκια για το επόμενο μισάωρο. Δεν θα πούμε πολλά, λίγο για μόδα, κάτι λίγο για ομορφιά και ένα τελευταίο μία έρευνα πάνω στην ψυχολογία που έχει ενδιαφέρον. Αυτά λοιπόν έχω ετοιμάσει για να ξεκινήσουμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο μπροστά μας. Για να δούμε. Τώρα υπάρχει και ένα άρθρο με τα 20 αποφθέγματα του Αριστοτέλη, αλλά θα δούμε αν προλάβουμε, θα τα διαβάσω. Να ξεκινήσουμε από ομορφιά, θα έλεγα. Έχουν γίνει διάφορες εβδομάδες μόδας, ομορφιάς, τώρα και στους επόμενους μήνες, αλλά και το προηγούμενο διάστημα. Έχουν βγει πολλά trends που θα κυριαρχήσουν το 2023. Για να δούμε λοιπόν τι θα μονοπολίσει τον ενδιαφέρον μέσα σε αυτή τη χρονιά. Εστιάζοντας στην ομορφιά, στο μακιγιάζ και στο hairstyle, αυτή η νέα χρονιά βλέπουμε τι να κάνει να αναβιώνει τα 90s. Με τάσεις που εστιάζουν περισσότερο στο φυσικό, στο πιο απλό beauty style. Όμως η φυσικότητα δεν είναι η μόνη μεγάλη τάση που θα πρωταγωνιστήσει το 2023. Παρακάτω, συγκεντρώσαμε 3 από τα μεγαλύτερα beauty trends που θα μας απασχολήσουν τη νέα χρονιά. Grunge Glam. Το περασμένο χρόνο οι αναζητήσεις για το μακιγιάζ Avril Lavigne αυξήθηκαν κατά 39% και συνεχίζουν να αυξάνονται σύμφωνα με το Beauty Pie, ενώ όλοι έχουν αντιληφθεί τη μανία με την Wednesday, την κόρη της οικογένειας Adams, στην ομώνυμη σειρά του Netflix. Τι σημαίνει αυτό? Έντονο make-up look με smoky, μουτζουρωμένα μάτια, έντονες γραμμές, faux φακίδες και σκούρα χρώματα χιλιών. Για να δούμε τώρα. Επόμενο, μεταλλικό ombre. Τα ombre νύχια αρχίζουν να γίνονται ξανά τάση. Αυτό έγινε το 22, ωστόσο μέσα στη νέα χρονιά γίνονται ακόμη ιδιαίτερα. Οι μεταλλικές αποχρώσεις έρχονται να πρωταγωνιστήσουν στα ombre nails, με το ασημί να είναι ουσιαστικά ο κυρίαρχος και να συνδυάζονται με όποια απόχρωση μπορείτε να φανταστείτε. Λάμψη, φυσικότητα και διακριτικές μεταλλικές πινελιές είναι τα 3 χαρακτηριστικά που συνδυάζονται στο μανικιούρ αυτής της σεζόν. Το αμελή bob ή αλλιώς box bob, ξέρετε ότι λατρεύουμε το κούρεμα bob, το οποίο αναμφισβήτητα είναι ένα all-time hairstyle classic. Για αυτή τη νέα χρονιά αυτό το διαχρονικό look γίνεται πιο τετράγωνο, ενώ οι άκρες δεν είναι αραιωμένες, δίνοντας έτσι την ευκολία να δημιουργήσετε υπέροχους απαλούς σχηματισμούς και να εστιάσετε ουσιαστικά στην υφή των μαλλιών σας. Πρόκειται για ένα καρέ ιδανικό για όσες έχουν λεπτά μαλλιά, καθώς μπορεί να προσθέσει υφή και να τα κάνει να φαίνονται πιο πλούσια αντί για flat. Είναι ένα κούρεμα που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ενώ με το κατάλληλο make-up look τονίζει τη θηλυκότητα. Να συνεχίσουμε χωρίς μουσικό διάλειμμα σε επόμενα fashion trends που θα βλέπουμε παντού το 2023.
23. Η μόδα λοιπόν εξελίσσεται διαρκώς και βρίσκεται ήδη μία σεζόν μπροστά. Έτσι, η αλλαγή που πάντα σηματοδοτεί η νέα χρονιά βρίσκει την έκφρασή της σε ολοκένουργια outfits με updated λεπτομέρειες. Το sexiness που επέστρεψε δυναμικά την προηγούμενη χρονιά παραμένει με φορέματα, με ντεκολτέ και σκισίματα, μίνι φούστες, αλλά και εξόπλατα top που φοριούνται ακόμη και σε πιο casual περιστάσεις. Επιπλέον, οι αναφορές στις δεκαετίες μιξάρονται δημιουργικά. Πλέον τα 70s και τα 90s δεν διακρίνονται τόσο καθαρά, αλλά μπλέκονται στο ίδιο ντύσιμο, συνθέτοντας κάτι απόλυτα φρέσκο και καινούριο, ενώ ο διαμφισβήτητος πρωταγωνιστής και της φετινής άνοιξης είναι τα 20s, η νέα μεγάλη αγάπη της μόδας. Τα cargo παντελόνια, τα bootcut jean, τα super mini και οι χαμηλόμεσες φούστες θα φοριούνται όλη την χρονιά. Μαζί με ξεβαμμένα denim, σύνολα και top με κοψίματα και κρόσια. Παράλληλα, ο ρομαντισμός επιστρέφει με διάφανα ανάλαφρα top, κομμάτια και εξασουάρ σε απαλό ροζ και λευκό, ενώ οι μπαλαρίνες είναι πλέον κορυφαία τάση χωρίς ανταγωνισμό. Έχει πολύ ωραίες εικόνες, δεν μπορώ τώρα να τις μοιραστώ. Πραγματικά, ό,τι περιγράφει και οι διαφάνειες και τα μίνι και τα λοιπά υπάρχουν σε φοβερά styling εδώ παρακάτω. Να κάνουμε ένα μουσικό και να μιλήσουμε μετά για, όχι για μόδα, αλλά για ομορφιά, θα πούμε, για μάσκες σπιτικές. Τελείωσε το κομμάτι και πάμε να δούμε αυτό που λέγαμε τώρα, το επόμενο θέμα. Για να δούμε πού είναι το επόμενο θέμα. Σπιτικές μάσκες ομορφιάς για πλήρη αποτοξίνωση της επιδερμίδας. Τις φτιάχνουμε πανεύκολα. Σαν να πατάμε ένα delete σε όλα τα καλλυντικά που βάλαμε στην επιδερμίδα μας αυτές τις μέρες, ο σημερινός στόχος είναι να την καθαρίσουμε πλήρως και ουσιαστικά και να την αφήσουμε να αναπνεύσει και να αναζωογονηθεί. Τι χρειαζόμαστε? Υλικά από την κουζίνα μας, ένα μπολάκι, ένα καθαρό πινέλο και φυσικά διαθέσιμο χρόνο για χαλάρωση.
Μπορείτε να φτιάξετε ένα τσάι, ένα καφέ ή να βάλετε ένα ποτήρι κρασί και να απολαύσετε τις μάσκες που σας προτείνουμε παρακάτω. Για να δούμε. Την επόμενη εβδομάδα θα έρθουμε με update, να δούμε αν λειτουργήσαν. Βρήκαμε τις πιο εύκολες υλικά που έχουμε οι περισσότεροι στην κουζίνα, οπότε μπορείτε να φτιάξετε τις μάσκες σας τα επόμενα 5 λεπτά. Μην ξεχάσετε μόνο να κάνετε ένα patch test για να δείτε μήπως έχετε αλλεργία σε κάποια από τα συστατικά που περιέχουν. Μάσκα με αβοκάντο. Θα χρειαστείτε ένα ώριμο αβοκάντο, μισό κουταλάκι γλυκού λεμόνι και μια κουταλιά μέλι. Το αβοκάντο δεν είναι μόνο εξαιρετικό για την υγεία σας και απλά νόστιμο, αλλά κάνει θαύματα στο δέρμα για να αποκτήσει αυτή τη λάμψη που θέλουμε όλοι, ειδικά αν έχετε ξηρό δέρμα. Ωφέλει, το αβοκάντο είναι ενυδατικό, βοηθάει στην εξισορρόπηση του λιπαρού δέρματος και προλαμβάνει τις ρητίδες. Το λεμόνι και το μέλι αναμειγνύονται μαζί, χαρίζοντας τις απολεπιστικές τους ιδιότητες. Σοκολατένια μάσκα με καφεΐνη. 4 κουταλιές σούπας, σκόνη κακάο χωρίς ζάχαρη. 4 κουταλιές σούπας λεπτό αλεσμένο εσπρέσο ή κόκκι καφέ. 8 κουταλιλάκια σούπας γάλα αμυγδάλου ή γάλα καρύδας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε λάδι, ελαιόλαδο ή λάδι καρύδας. Αλλά φροντίστε να προσθέσετε μόνο 4 κουταλιές της σούπας, έτσι ώστε να μην είναι πολύ ρευστό. Τέλος, θα χρειαστείτε 2 κουταλάκια σούπας μέλι. Ο καφές δεν είναι μόνο καλός για να ξυπνήσει το σώμα, λειτουργεί επίσης εκπληκτικά στη μείωση του πρυξήματος γύρω από το πρόσωπο, ειδικά στα μάτια και στην αναζωογόνηση του δέρματος. Ωφέλει, ο καφές στο δέρμα είναι εξαιρετικός για την λεύκανση, την αντιγύρανση, τους επίμονους μαύρους κύκλους και κάτω από τα μάτια, και τη μείωση της φλεγμονής. Ο καφές έχει επίσης αντιβακτηριδιακές ιδιότητες εξαιρετικές για την κατεπολέμηση της ακμής. Το κακάο είναι εξαιρετικά πλούσιο σε αντιξοδοτικά, έχει συσφυκτικούς παράγοντες και προστατεύει από τις βλάβες από τις ελεύθερες ρίζες. Μάσκα με μπανάνα. 2 κουταλιές σούπας βρώμης, μισή ώριμη μπανάνα, ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Δεν είστε σίγουροι τι να κάνετε με όλες αυτές τις υπερώριμες μπανάνες που κάθονται στο πάγκο σας? Εδώ είναι μια λύση. Αυτή η μάσκα λειτουργεί άψογα για να απολεπίσει και να λιάνει το δέρμα για μια πιο φωτεινή, πιο σφιχτή επιδερμίδα. Ωφέλει. Ελάτε να αποκτήσετε την τέλεια φυσική σας λάμψη. Αυτή η μάσκα είναι υψηλή σε αντιοξειδωτικά, επιβραδύνει τα σημάδια γύρανσης, καταπραίνει το δέρμα και έχει υποστεί βλάβη από τον ήλιο, μειώνει την φλεγμονή και εξισορροπεί τον τόνο του δέρματος. Το μέλι είναι ένα εξαιρετικό όπλο για την καταπολέμηση της ακμής λόγω των αντιβακτηριδιακών ιδιωτήτων του. Πολύ ωραία αυτά τα tips. Θα τα δοκιμάσουμε. Όντως ακούγονται και νόστιμες και αποτελεσματικές. Και μετά τις μάσκες, να πούμε κάτι άλλο που έχει να κάνει έμεσα, έχει σχέση με την ομορφιά. Γιατί όπως έχουμε πει, είναι και το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό που συμβάλλει. Εδώ έχω βρει ένα άρθρο για τα ωφέλη των κόκκινων κρεμμυδιών όσον αφορά την απώλεια βάρους και την υγεία. Μας λέει λοιπόν ότι τα κρεμμύδια είναι μία από τις παλαιότερες καλλιέργειες, είναι ένα πολύ χρήσιμο λαχανικό και όχι μόνο ως προληπτικό για το κρυολόγημα. Τα κρεμμύδια σας βοηθούν επίσης να χάσετε βάρους, κάτι που αξίζει να θυμούνται όσοι ενδιαφέρονται για τη σιλουέτα σας. Γιατί λοιπόν να τα συμπεριλάβουμε? Αυτό το πικάντικο λαχανικό βοηθά το σώμα σας να διασπάσει το λίπος γρηγορότερα και επιταχύνει το μεταβολισμό σας. Τα κρεμμύδια ομαλοποιούν επίσης την ισορροπία νερού αλατιού, έχουν διουρητική, χολελερετική και χοληστερολινομιωτική δράση. Αποτελούν επίσης ένα χαμηλό σε θερμίδες αλλά μακράς διαρκείας κορεσμό χάρη στην περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες. Μπορείτε να χάσετε γρήγορα βάρος αν συμπεριλάβετε συχνότερα στο μενού σας κρεμμυδόσουπες και σαλάτες. Φυσικά οι σούπες πρέπει να παρασκευάζονται χωρίς κρέας, μόνο με λαχανικά. Οι σαλάτες θα πρέπει να στρώνουν με χυμό λεμονιού, φυτικά έλαια και μπαλσάμικο.
Επίσης υπάρχουν δίαιτες από όλες βάζουμε κρεμμύδια, για παράδειγμα δίαιτα με κρεμμυδόσπο που διαρκεί 7 ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου επιτρέπεται η κατανάλωση τηγανιτών ή λιπαρών τροφίμων, ζάχαρης. Επιτρέπονται το βραστό κρέας, τα λαχανικά, τα φρούτα και τα δημητριακά και το γάλα. Τα κρεμμύδια περιέχουν πολλές πολύτιμες ουσίες, επομένως κάνουν καλό στην υγεία. Αυτό το λαχανικό περιέχει βιταμίνες C, α, ομάδα Β, φλαβονοειδή, γλυκοζήτες, ένζυμα, πρωτεΐνα, τσάκχαρα, σαπονίνες, φυτονίδια, κάλιο, σίδηρο, φόσφορο, εθέρια, έλαια, οργανικά οξέα. Το κρεμμύδι ενισχύει την υγεία και την ανοσία, καταπολεμά τις λοιμώξεις, προάγει την αυξημένη έκρηση πεπτικών χυμών, μειώνει την αρτηριακή πίεση. Αυτό το λαχανικό είναι χρήσιμο για ασθένειες του ύπατος και της χολής, γενικά γενική αδυναμία, κρυολόγημα, υπνία. Ενισχύει λοιπόν τα αιμοφόρα αγγεία, επιβραδύνει την ανάπτυξη όγκων και αποτρέπει την ανάπτυξη αθυροσκλήρωσης. Μειώνει το σάχαρο στο αίμα, δίνει δύναμη και ενέργεια, απομακρύνει την κόπωση και την ευερεθιστότητα. Τα κρεμμύδια κάνουν καλό στην καρδιά, τα νεφρά, την ουρική αρθρίτιδα, τις πέτρες, τη σουροδόχου κύστη, την ανεμία, την βρονχίτιδα, το βήχα, τον πονόλαιμο. Έχει λοιπόν αντισηπτική, αντιϊκή, αιμοπτική, τονωτική δράση, καταπολεμά την επίμονη δυσκολιότητα, την αβιταμίνωση, την εντερίτιδα, την κολίτιδα και έχει θετική επίδραση στην όραση. Αξίζει λοιπόν να προετοιμάζουμε συχνότερα σαλάτες σνακ με αυτό το λαχανικό. Για να σπάσουμε τη δυσάρεστη μυρωδιά θα πρέπει να φάμε ένα κλαδάκι μαϊντανό ή ένα καρύδι. Ωραίο αυτό το άρθρο, χρήσιμο να το ξέρουμε. Για να δούμε τι παίζει τώρα. Και πάμε να συνεχίσουμε, να σας πω και το τελευταίο που έχω ετοιμάσει και είναι και αυτό μια έρευνα, για να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν,
Μία νέα μελέτη λοιπόν έδειξε ότι οι ψεύτικες ειδήσεις δεν μας επηρεάζουν όλους το ίδιο. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την ψυχολογία μας τώρα το άρθρο. Άτομα με καλύτερη συναισθηματική νοημοσύνη τις εντοπίζουν πιο εύκολα και μπορούν να τις απορρίψουν. Η εξάπλωση της παραπληροφόρησης στη μορφή ατεκμηρίου της φήμης και εκ προθέσεως παραπλανητικής προπαγάνδας δεν είναι κάτι καινούριο. Ακόμη και στην αρχαιότητα, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα κρίθηκαν ως κακοποιοί λόγω ψεύτικων ειδήσεων που είχαν διαδοθεί από τον Οκταβιανό. Ωστόσο, η παγκόσμια διάδοση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, ο 24ωρος κύκλος ειδήσεων και η ακόρεστη επιθυμία των καταναλωτών για ειδήσεις, αμέσως και σε συμπυκνωμένες δόσεις, σημαίνει ότι σήμερα η παραπληροφόρηση είναι πιο άφθονη και προσβάσιμη από ποτέ. Οι ψεύτικες ειδήσεις έχουν συσχετιστεί ιδιαίτερα με σημαντικά γεγονότα όπως το δημοψήφισμα του Brexit το 2016, οι προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 2016 και η πανδημία. Έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη σε ιδρύματα, κυβερνήσεις και ακόμη και στο εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Αλλά μία νέα μελέτη έδειξε ότι οι ψεύτικες ειδήσεις δεν επηρεάζουν όλους το ίδιο. Άτομα με καλύτερη συναισθηματική νοημοσύνη τις εντοπίζουν πιο εύκολα και μπορούν να τις αξιολογήσουν. Αναξιόπιστες ειδήσεις. Τι κερδίζουν οι πάροχοι ψεύτικων ειδήσεων από την διάδοση της παραπληροφόρησης αυτής? Η απάντηση συχνά είναι τα λεφτά. Υπάρχει λοιπόν ψεύτικων ειδήσεων επιδιώκουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του χρήστη με τρελούς ισχυρισμούς, με την ελπίδα ότι θα κάνουν κλικ σε αυτό και θα μεταβούν στον ιστότοπο της πηγής ή θα το μοιραστούν. Ο πάροχος μπορεί στη συνέχεια να αυξήσει τα έσοδά του μέσω διαφημίσεων στην ιστοσελίδα του. Όσο πιο παράξενη οι ισχυρισμοί, τόσο πιο πιθανό είναι οι χρήστες να κάνουν κλικ ή να τους μοιραστούν. Όσο περισσότερη επισκεψιμότητα λαμβάνει ο πάροχος στην ιστοσελίδα του, τόσο περισσότερο μπορεί να αυξηθούν τα έσοδά του από τις διαφημίσεις. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα στην ψυχολογική και πολιτική επιστήμη άρχισε να αξιολογεί ποιος πιστεύει τις ψεύτικες ειδήσεις και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να τις εντοπίσουν και να τις απορρίψουν. Το 2019 ο Gordon Penny Cook, αν τον λέω καλά, ένας ψυχολογικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Ρεγκίνας στον Καναδά και οι συναδελφοί του αξιολόγησαν διάφορους παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν το ποια άτομα θα ήταν περισσότερο ή λιγότερο επιρρεπεί σε ψεύτικες ειδήσεις χρησιμοποιώντας συμμετέχοντες και είδη ειδήσεων που σχετίζονταν με τον πολωμένο πολιτικό κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Διαπίστωσαν ότι η ικανότητα της αναλυτικής σκέψης ήταν ένας από τους κύριους μοχλούς στον επιτυχής εντοπισμό ψεύτικων ειδήσεων. Εντοπίζοντας τις ψευδείς ειδήσεις, η νέα έρευνα επιδίωξε να αξιοποιήσει το έργο του Penny Cook, αξιολογώντας την ανίχνευση ψεύτικων ειδήσεων σε ένα δείγμα συμμετοχόντων από το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με μια σειρά θεμάτων ειδήσεων όπως υγεία, έγκλημα, μετανάστευση, εκπαίδευση και κλιματική αλλαγή. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν διάφορες ερωτήσεις σχετικά με την εγκυρότητά της κάθε είδησης. Οι απαντήσεις τους δημιούργησαν ένα συνολικό σκορ ανίχνευσης ψεύτικων ειδήσεων, ενώ η διάκριση του αληθινού περιεχομένου μετά το έχει κόψει και δεν βλέπω τι μας γράφει. Παρατηρώντας την ομαδική απόδοση, η έρευνα αξιολόγησε εάν υπήρχε σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων με μεγαλύτερη συναισθηματική νοημοσύνη, την επίγνωση και την ικανότητα να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους και να κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων και εκείνων που κατάφεραν να εντοπίσουν τις ψεύτικες ειδήσεις. Η ερευνητική υπόθεση ήταν η εξής. Αν όσοι έχουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης θα ήταν και καλύτεροι στην απόρριψη του συχνά εξαιρετικά συναισθηματικού και υπερβολικού περιεχομένου που χαρακτηρίζει συχνά τις ψεύτικες ειδήσεις, επιτρέποντας μεγαλύτερη εστίαση στην ακρίβεια του ίδιου του περιεχομένου. Η συναισθηματική νοημοσύνη των συμμετοχόντων ελέγχθηκε μέσω ενός ερωτηματολογίου και πράγματι όσοι είχαν μεγαλύτερη συναισθηματική νοημοσύνη ήταν και καλύτεροι
στον εντοπισμό ψεύτικων ειδήσεων. Τα καλά νέα είναι ότι η υπάρχουσα μελέτη έχει δείξει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι κάτι που μπορεί να βελτιωθεί στους ανθρώπους. Τώρα, οι ερευνητές αναπτύσσουν έναν τρόπο εκπαίδευσης των ανθρώπων στη συναισθηματική νοημοσύνη, όπως τρόποι βελτίωσης της ικανότητάς τους να εντοπίζουν ψεύτικες ειδήσεις. Με αυτόν τον τρόπο και τη βάση των ευρημάτων, τα άτομα θα βοηθηθούν να διακρίνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιες ειδήσεις είναι ασφαλείς και κοινοποιήσιμες και ποιες είναι παραπληροφόρηση και παραπλανητικές. Ενδιαφέρον άρθρο. Πόσο πρέπει να έχουμε έτσι μια ακεραιότητα, πόσο πρέπει να έχουμε κριτικό μυαλό και σκέψη για να μην επηρεαζόμαστε, πόσο πρέπει να διασταυρώνουμε κάθε τι που ακούμε ή διαβάζουμε. Πολύ δύσκολο με όλο αυτόν τον βομβαρδισμό πληροφορίας. Σε αυτό το σημείο και λίγο πριν κλείσουμε, να πω ότι αύριο είναι μια μεγάλη μέρα έτσι, για την παρέα μας. Έχουμε το πρώτο baby στην παρέα, οπότε θα φέρει στη ζωή αύριο η φίλη μας η Σελήνη, το πρώτο της μωράκι. Το πρώτο μωρό για μας που ήμασταν πάντοτε singles και η παρέα αυτή τώρα μεγαλώνει. Οπότε θα έρθει και αυτό το κοριτσάκι να μας συνοδεύσει. Νομίζω ότι από το καλοκαίρι θα μπορεί να ενταχθεί πλήρως στην παρέα και να την εμπλουτίσει. Σε φιλώ, Σελήνη μου, όλα να πάνε καλά και ανυπομονώ έτσι για τα χαρμόσυνα νέα αύριο. Από μένα λοιπόν καλή βραδιά να έχετε, να πούμε χρόνια πολλά πάλι στους εορτάζοντες και τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Καλό βράδυ.